Ένωσης σε χώρα παρία και αποικία χρέους. Το όχι σημαίνει όχι στις αντιδημοκρατικές τακτικές και πρακτικές, όχι στους αντιευρωπαϊκούς εκβιασμούς και τελεσίγραφα, όχι στα τεχνητά αδιέξοδα, όχι στην ασφυξία του λαού με τις τράπεζες κλειστές, όχι στην υποδούλωση κρατών μελών από άλλα κράτη-μέλη, όχι στην οικονομική και πολιτική υποταγή. Η κυβέρνηση όρθωσε το ανάστημά της. Δεν υπέκυψε, δεν συνθηκολόγησε προδίδοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η Βουλή του 2015 στάθηκε στο ύψος της. Δεν έκανε νόμο του κράτους, μέτρα που θα καταδίκαζαν πολλές γενιές στη μνημονιακή δουλεία. Για πρώτη φορά, ο λαός μπορεί πραγματικά να αποφασίσει για το μέλλον του. Για πρώτη φορά μπορεί να αποκρούσει ο ίδιος με την ψήφο του τον τελευταίο εκβιασμό. Για πρώτη φορά, ο λαός μπορεί να σηκώσει το κεφάλι και να αποτινάξει με την ψήφο του, με το όχι του, το μνημονιακό ζυγό. Να ψηφίσει και να παλέψει για την αξιοπρέπεια και το μέλλον του. Και να υπερασπιστεί τη μόνη κυβέρνηση που τον εμπιστεύθηκε και του παρέδωσε την εξουσία που πηγάζει από αυτόν, τη μόνη βουλή που ο ίδιος εξέλεξε και η οποία του επιστρέφει την εξουσία που πηγάζει από αυτόν και ασκείται υπέρ αυτού. Να μην επιτρέψει την ανατροπή της κυβέρνησης από εκείνους που επί μήνες απεργάζονται σενάρια αποσταθεροποίησης και εκτροπής για να ξαναπαραδώσουν τη χώρα και το λαό στις δυνάμεις της διαφθοράς, της διαπλοκής και της εξαπάτησης που κέρδισαν από τα μνημόνια σε βάρος της κοινωνίας. Και να στείλει ένα ηχηρό και αισιόδοξο μήνυμα και στους άλλους λαούς της Ευρώπης ότι η δημοκρατία είναι υπόθεση των ανθρώπων και των λαών, όχι των τραπεζών, των τραπεζιτών και των αγορών. Τα όχι του ελληνικού λαού έχουν ιστορικά κάνει περήφανους όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ένα τέτοιο όχι θα κάνει περήφανες τις επόμενες γενιές και θα υπερασπιστεί την πραγματική ψυχή της Ευρώπης που δεν εδράζεται σε τελεσίγραφα και εκβιασμούς, εδράζεται στην ισότιμη συνύπαρξη, στη δημοκρατία και στην αλληλεγγύη.